Πούμε για το Χούτο ότι υπήρξε ένα φεγγάρι το μεγαλύτερο ταλέντο ποδοσφαιριστή που υπήρξε ποτέ στην Ελλάδα. Επειδή ξέρετε ότι δεν το έχω πολύ με το ποδόσφαιρο, μου λέτε, ας πούμε, ποια δεκαετία παίζει, το 90, το 2000. Στα 13 του χρόνια, τώρα πρέπει να είναι περίπου 40, πριν πόσο, 20. Πριν 10 χρόνια μεσουρανούσε. Παραπάνω. Λοιπόν, 13 χρονών ήταν στην Ακαδημία του Παναθηναϊκού, τον διεκδικούσαν όλες οι ομάδες. Δεν τα βρήκε εδώ και πήγε στη Ρώμα, στην Ακαδημία της Ρώμας, στη Ρώμα και έμεινε 5 χρόνια. Μάλιστα ο προπονητής της Ρώμα τότε είχε πει στη διοίκηση γιατί θέλανε να τον δώσουν, το ζητούσε ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ΑΕΚ από εδώ, είπε μην τολμήσετε να δώσετε το μεγαλύτερο αστέρι που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην ομάδα. Και έμεινε εκεί. Ήρθε στον Ολυμπιακό μετά, έκανε ένα πολύ καλό πρωτάθλημα και μετά ξανάφυγε για Ιταλία στην Ίντερ. Πολλοί τραυματισμοί. Δεν του επέτρεψαν να παίξει. Έβαλε ένα γκολ μόνο σε ένα φιλικό παιχνίδι με Παλέμαχους κτλ. Στον Ολυμπιακό όμως ήταν καλός. Στον Ολυμπιακό είχε βγει μια σεζόν, αν δεν κάνω λάθος, πρώτος χώρε. Ο ίδιος, οι θρύλοι λένε, θα τα ακούσουμε και στο βίντεο, είχε διάφορα θέματα με τους προπονητές. Δηλαδή, έχει ακουστεί και έχει γραφτεί ότι είπε σε προπονητή του Ολυμπιακού: μη με πλησιάζει γιατί μυρίζει το στόμα σου. Όταν έπαιζε στην ομάδα του Ολυμπιακού. Έχουν ακουστεί πάρα πολλά για το πώς ήταν το παιχνίδι τότε. Πάντως. Δεν έπαβε ποτέ να είναι ένας πολύ μεγάλος ποδοσφαιριστής. Έχει παίξει στην Εθνική Ελλάδος. Πολύ μεγάλη φυσιογνωμία. Τώρα τι έκανε, ήταν κάπου προπονητής, γιατί τώρα... λέτε ότι είναι 40 χρονών. Προφανώς δεν θα παίζει ποδόσφαιρο. Όχι. Τώρα ασχολείται με το kickboxing. Και που είναι το πάθος του από πολύ μικρή ηλικία, μεικτές πολεμικές τέχνες και το kickboxing. Και επίσης μοιράζεται το χρόνο του μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας, γιατί όταν έπαιζε στις ομάδες της Ιταλίας, γνώρισε τη γυναίκα του και κάνανε ένα υπέροχο παιδάκι, το γιο του, τον Τζορτζίνιο, ο οποίος όταν του έστειλε και η πρώην γυναίκα του μήνυμα ότι σε σκεφτόμαστε κτλ., συγκινήθηκε και πάρα πολύ στο επεισόδιο. Μάλιστα. Αυτά για τη ζωή του Λαμπρουχούτη, να δούμε περισσότερα. Από τον Παναθηναϊκό στον Ολυμπιακό. Από την Ίντερ Μιλάνου στον ΠΑΟ Κυριακίου. Από τις Λομβαρδικές Άλπεις στον Ελικόνα. Και από την Αθήνα στον Άγιο Δομήνικο. Έως τώρα έβαζα γκολ για να πανηγυρίσω. Ήρθε η στιγμή να βάλω γκολ για να επιβιώσω. Μεγάλωσε με αφίσες του Μπρους Λι δίπλα σε εκείνες του Ντιέγκο Μαραντόνα. Ο Λάμπρος Χούτος αγαπάει τη δράση. Γι' αυτό και σήμερα ασχολείται με το Airsoft, την πιο ρεαλιστική αναπαράσταση στρατιωτικών συνθηκών με αντίγραφα όπλων τόσο πιστά που μπορούν να μπερδέψουν και τους πιο μοιημένους. Αγαπάει επίσης τις μεικτές πολεμικές τέχνες και το kickboxing. Ξεκίνησε όμως κάπως αλλιώς. Γεννημένος το 1979, ο Λάμπρος ήταν κάτι σαν παιδί θαύμα για το ποδόσφαιρο. Κάνει τα πρώτα του βήματα στον Παναθηναϊκό, αλλά κάπου στα 14 του φεύγει από εκεί για να ζήσει στην Ιταλία. Ο πατέρας του, Γιώργος, απογοητευμένος από τις ευκαιρίες που δίνονται στο μικρό, τον πηγαίνει να δοκιμαστεί στη Ρώμα. Μένει εκεί για 5 χρόνια. Ο 20χρονος Λάμπρος κάνει ντεμπούτο με την Εθνική Ανδρών το 1999 στον αγώνα με τη Μολδαβία στη Λάρισα. Την ίδια περίοδο στην ποδιά τους φάζονται η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός. Ο προπονητής του στη Ρώμα, Μπρούνο Κόντι, δίνει συνέντευξη στο Βήμα όπου και δηλώνει: ο Λάμπρος είναι ο μικρός Ρονάλντο. Θα πρόκειται για ασυγχώρητο λάθος της Ρώμα να τον παραχωρήσει. Ο Καρεπέ που αφήνει στον Χούτο. Ο Χούτος έξω από την περιοχή της United. Κρατάει την μπάλα. Μπαίνει ωραία ο Χούτος. Είναι μόνος του με τον Μπαρτέ. Σουτάρει. Γκολ. Η μπάλα στα δίχτυα της Manchester από τον Λάμπρο Χούτο. Γυρίζει στην Ελλάδα και υπογράφει στον Ολυμπιακό. Μένει εκεί για περίπου 4 χρόνια. Έχει τη στόφα αλλά και το ύφος του ανερχόμενου στάρ. Στην ιστορία γράφεται ανάμεσα σε άλλα η ατάκα του προς τον τότε προπονητή του Ολυμπιακού Γιάννη Ματζουράκη. Coach, μην έρχεσαι πολύ κοντά γιατί μυρίζει το στόμα σου. Το πιο σημαντικό βέβαια στην καριέρα του ποδοσφαιριστή Χούτου είναι οι τραυματισμοί του. 3 μέσα σε 1,5 χρόνο. Ο πιο ελπιδοφόρος κυνηγός του ελληνικού ποδοσφαίρου χάνει ένα μεγάλο μέρος της αξίας του. Τα βρίσκει δύσκολα όταν τσακώνεται και με τον Τάσο Μητρόπουλο, ο οποίος είναι εκείνη την περίοδο βοηθός προπονητή. Ο δε πατέρας του και μάνατζερ του, Γιώργος Χούτος, δηλώνει στην Eurosport το 2002. Τους έφερα ένα διαμάντι και μου το τρακάρανε. Είναι δυνατόν να παίζει ο Αλεξανδρής και όχι ο Λάμπρος? Να παίζουν τα ποδήλατα και όχι οι Πόρσε? Ο Λάμπρος βρίσκει τον τρόπο να γυρίσει στην Ιταλία και τη μεγάλη Ίντερ Μιλάνου, του Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς, χωρίς όμως να παίξει πολύ και χωρίς να πετύχει ούτε ένα τέρμα σε επίσημο αγώνα. Αυτό είναι το μοναδικό γκολ του Λάμπρου που αποτυπώθηκε στις κάμερες με τη φανέλα της Ίντερ, μόνο που ήταν αρκετά χρόνια μετά, με την ομάδα των Παλεμάχων, απέναντι στην αντίστοιχη ομάδα της Ρεάλ Μαδρίτης. Ελάχιστοι ξέρουν ότι στη δεύτερη θητεία του στην Ιταλία ο Λάμπρος ερωτεύθηκε. Οι περισσότεροι το έμαθαν όταν είδαν στο Survivor την μητέρα του παιδιού του και ένα μήνυμα από τον μικρό Τζορτζίνο, το γιο του που ζει μαζί της εκεί. Σας αγαπώ πάρα πολύ. Είστε πιο σημαντικοί από τη ζωή μου. Σας αγαπώ πολύ. Στο
Στο reality επιβίωσης, ο Χούτος παραμένει μιλίχιος. Δεν έχει ξεσπάσματα όπως τότε στον Πανιόνιο με προπονητή τον Εύαλντ Λίνεν. Του καταλογίζουν ότι ακολουθεί τον Στέλιο Χανταμπάκη. Χαϊδεύει τα γένια του σαν σοφός γέροντας και προσπαθεί να τα βγάλει πέρα με τα αγωνίσματα. Κάποιοι τον περίμεναν πιο δυνατό και πιο αθλητικό. Παραμένει καλό στα σπριντ όποτε αυτό χρειάζεται. Σίγουρα δεν είναι από τα φαβορί για την νίκη, αλλά κατά το γνωστό κλισέ, κοιτάζει κάθε αγώνα ξεχωριστά και στο τέλος θα κάνει ταμείο. Έρχομαι στο Survivor γιατί θέλω να ζήσω αυτή την εμπειρία, η οποία μου φαίνεται μοναδική και ως συναρπαστική, αφού θα μπω μέσα να κερδίσω. Αυτό σίγουρα.